Χαίρετε, τι κάνετε, πώ είστε. Χαιρετίζω του φίλου του Ολυμπιακού που πρέπει σήμερα να είναι πολύ ευχαριστημένοι. Δε η ομάδα σα, παιδιά, ε! Έτσι δεν μου λέγατε. Μετά το μάτι του Παναθηναϊκού. Κάνει κοιλιά και κάτι τέτοια, ε! Δεν είστε τα καλύτερά τη. Μάλιστα. 117, 71 σήμερα ο Ολυμπιακό. Ε, να πω, συνέτριψε, θα είναι μικρή λέξη. Θα πω, διέσυρε την Βίρτους Μπολόνια του Σέντζιος Καριόλο, σπάζοντας εξ' αρχιωγού ρεκόρ. Θα τα πούμε όμως μετά το σήμα. Για να σα πω την αλήθεια, κατάλαβα ότι θα ήταν μια πολύ καλή βραδιά για τον Ολυμπιακό πριν ακόμα ξεκινήσει το παιχνίδι. Είδα πολύ μεγάλη διάθεση, είδα χαμόγελα, είδα ενέργεια, είδα τον... τους παίχτες έτσι λίγο ανεβασμένους. Πολύ δεν ξέρω, φταίει η νίκη στο τέρμπι, φταίει, δεν ξέρω τι ακριβώς. Πάντως, μου έδωσε αυτή την αίσθηση ο Ολυμπιακός. Από την παρουσίαση βασικά. Ε, και το παιχνίδι φυσικά ξεκίνησε με ένα καταιγισμό τρυπώντων. Ένα πραγματικό καταιγισμό τρυπώντων. Ο Κάναν τρίποντο, ο Γουόκαπ ε, τρίποντο με εξαιρετική κυκλοφόρια της μπάλας τώρα μιλάμε. Με πάσα στη από την άλλη μεριά. Ε, ξανά τρίποντο Βεζένκοφ. Ε, ο Τζάιτε κάνει δύο φάουλ αμέσως. Και ξαφνικά βρίσκεται στο 16-5 το σκορ, χωρίς να έχει καταλάβει κανένας τι γίνεται. Όχι οι... Οι... οι Βιρτούς και ο Σκαριόλο, ούτε εμείς που βλέπαμε το παιχνίδι δεν καταλάβαμε τι έγινε. Και να πω ότι αυτό το πράγμα σταμάτησε, δεν σταμάτησε σε κανένα σημείο της πρώτη περίοδου. Θα σας πω μόνο ότι ο Ολυμπιακός συνέχισε να πυροβολεί από το τριποντό, ο Παπα-Νικολάου σκόραρε τρίποντο, ο Κάναν ξανά έβαλε άλλα δύο. Ε, στη συνέχεια μπήκε ο Μπλακ στο παιχνίδι και ο Σλούκα και δεν σταμάτησε με τίποτα ο Ολυμπιακό να έχει αυτή την εκπληκτική απόδοση στην επίθεση. Όμω δεν ήταν μόνο η απόδοση στην επίθεση που είχε. Έπαιξε μία άμυνα η οποία, όπως είχα πει για τον Παναθηναϊκό πριν δύο και αυτή η άμυνα που έπαιξε ο Ολυμπιακός πρέπει να διδάσκεται σε σεμινάριο. Ξαφνικά βρέθηκε η Βίρτους μία ταχύτητα πιο κάτω, να μην πω δύο ταχύτητες πιο κάτω, από αυτό που έπαιζε αμυντικά ο Ολυμπιακός. Η πιο αγκρέσι άμυνα που έχω δει σε όλη την Ευρωλίγκα φέτος, σε... η πιο aggressive άμυνα που έχω δει σε όλη την Ευρωλίγκα φέτος, σε όλα τα παιχνίδια, ανεξαρτήτως ομάδας. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Τελειώνει η πρώτη περίοδο 31-15. Έχει βάλει ο Ολυμπιακό 31 πόντου. Έχει δώσει ήδη 11 assist και τι 6 τι έχει δώσει ο Γουόκαπ Ξαναλέω για όσου δεν έχουν δει το παιχνίδι, για να μην παρανοήσουν, αυτή είναι η πρώτη περίοδο. 11 assist, 6 assist την πρώτη περίοδο έχει δώσει μόνο walkup. Ε, μιλάμε για ένα ε, παιχνίδι το οποίο έχει φτάσει ήδη στους 16 πόντους πάμε στη δεύτερη περίοδο έτσι, στην οποία ο Ολυμπιακός δεν, δεν σταματάει με τίποτα δεν σταματάει με τίποτα δεύτερη περίοδο, τρίποντο Κάναν τρίποντο Λούκας περνάει και την μπάλα και στο 5 και στο 5 περνούσε η μπάλα γιατί, γιατί είχε εκπληκτική κυκλοφορία της μπάλας η ευστοχία του Ολυμπιακού ήταν μεν Οφει οφείλεται, μέσα σε μια καλή βραδιά στην οποία βρήκε, okay. αλλά οι προποθέσει με τι οποίε σου ταρέ ήταν εξαιρετικέ διότι είχε τρομερή κυκλοφορία μπάλα. Τα time out που έπαιρνε ο Σκαριόλο, παρά τι φωνέ, παρά το την προσπάθεια και τη διάθεση και των Ιταλών να προσπαθήσουν να μειώσουν τη διαφορά, δεν γινόταν με τίποτα. Διότι όλοι οι παίχτες ήταν στον ίδιο, στην ίδια συχνότητα. Ε, η μπάλα έβγαινε όταν πήγαινε στο 5 το καλάθι έμπαινε εύκολα γιατί η μπάλα κυκλοφορούσε και τα πικερόλ δουλεύανε έξοχα. Όταν έβγαινε έξω ήταν τα σούτ με προϋποθέσεις και εύστοχα και το μάτς πάει στο 44-22 και στο 51-25 και 39 πριν τη λήξη του μηχρόνου 4 και 39 πριν τη λήξη του μηχρονου, ο Ολυμπιακός έχει βάλει 51 πόντους. Μιλάμε τώρα για μια δαιμονισμένη άμυνα. Έβλεπες μαρκαρίσματα και ντουμπλαρίσματα πάνω στην κίνηση της μπάλας δηλαδή μία άμυνα στην οποία δεν παίζει. δεν ξέρω τι πραγματικά δηλαδή είναι, ήταν, με άφησε άφωνο η μοναδική μικρή παραφωνία ήταν ο Μπολομπόη ο οποίος ήταν λίγο έξω τα νερά του ε, το, όταν τον έβαλε ο Μπαρτζόκας ε, δύο φορές τον έκανα ότι ήθελε ο Μίκη αλλά να έχουμε να λέμε 61-35 κλείνει το ημίχρονο 61-35 κλείνει το ημίχρονο. Και όταν πλέον γράφει το ταμπλό 61-35, ο Ολυμπιακό καταλαβαίνει ότι αν διατηρήσει την απόδοσή του στη δεύτερη, στο δεύτερο ημίχρονο, αναλύωτη, πάει για 100, κοντά στου 120 πόντου. Πάμε λοιπόν τώρα στην τρίτη περίοδο. Η τρίτη περίοδο είναι η γνωστή περίοδο στην οποία ο Ολυμπιακό κάνει κοιλιά. Καμία απολύτω κοιλιά. Βρήκε περισσότερε λύσει η Βίρτου στην επίθεση, αλλά και πάλι το προβάδισμα άρχισε, να μεγάλωσε στην τρίτη περίοδο. Πάλι ο Ολυμπιακό ήταν νικητή. Ήταν νικητή με επιμέρου χρόνο, να σα πω κιόλα, 23-20. Λοιπόν, 84-55 τελειώνει η τρίτη περίοδο και στη τέταρτη περίοδο ο Ολυμπιακό βάζει 33 πόντου και δέχεται 16. Φτάσαμε σε ένα σημείο ο έχει βάλει και το μακίσικ μέσα, ο ε, Μπαρτζόκα. Έχει φτάσει στο σημείο για να καταλάβετε για όξιου δεν είναι το παιχνίδι. Στα 6 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα να βάζει το Λούτζι. Ο οποίο Λούτζι πήγε μια χαρά το παιδί. Και πραγματικά θα έπρεπε να παίρνει περισσότερα λεπτά. Μια χαρά πήρε. Πανέτοιμο είναι να βοηθήσει. Λοιπόν, τρίποντα ο μακίσικ, καρφώματα ο μακίσικ. Ε, Ο Λάρι βάζει κάτι τρίποντα με τα με ταμπλό, βάζει κάτι τρίποντα και φάουλ, κάτι, κάτι απίθανα πράγματα. Είδαμε ο Πίτερ και αυτό πιο γρήγορο στα πόδια απόψε ε, και βοήθησε και στο σουτ και γενικώ ήταν καλό σήμερα ο Πίτερ. Είναι με τα φεγγάρια του προφανώ ο Πίτερ, αλλά σήμερα ήταν καλό σε όλο, μαζί με το σύνολο βασικά. Ε, και τελειώνει το παιχνίδι, παιδιά, με 117-71. Πού να ήταν και φορματισμένο δηλαδή ο Ολυμπιακός. Ε παιδιά, Λοιπόν, 117-71. Η διαφορά τελείωσε δηλαδή στους 46 πόντους. 46 πόντους. 1963 46 πόντους, ναι. Είχε πάει και 1963. Τελείω, τελείωσε 117-71. Ο Ολυμπιακός με αυτούς τους 117 πόντους έκανε δικό του ρεκόρ όλων των εποχών στην Euroleague ε, Έσπασε ένα ρεκόρ τη Euroleague που κρατάει από το 2007 για του περισσότερου πόντου, τα 18 τρίποντα τα οποία σκόραρε, ε, ε, ισο, ισοφάρισε το ρεκόρ το δικό του με τα περισσότερα τρίποντα σε ένα παιχνίδι, 18 που ήταν, έβαλε 18 σήμερα, ε, έκανε νέο ρεκόρ σε assist και γενικώ ήταν ένα Ολυμπιακό από άλλο πλανήτη. Η Virtus είναι μια αξιόμαχη ομάδα, είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να σε προβληματίσει, αλλά αυτή η εμφάνιση σήμερα που έκανε ο Ολυμπιακό ήταν πραγματικά απαγορευτική για οτιδήποτε. Και φυσικά από ένα σημείο και μετά είδε και ο Σκαριόλο ότι τσάμπα φωνάζει στου παίχτε του, δεν γινόταν, δεν μπορούσε κανένα να ακολουθήσει τον ρυθμό αυτό του Ολυμπιακού. Ε, δεν ξέρω τι να πω. Καταπληκτική εμφάνιση. 19 πόντους ο Σάσα Βερζένκοφ, ο οποίο έπαιξε 16, ούτε 16 λεπτά. Καταλαβαίνετε ότι δεν χρειαζόταν να παίξει παραπάνω ο Σάσα Βεζένκοφ. Γι' αυτό τελείωσε το παιχνίδι με 19 πόντου. 4 στα 5 τρίποντα. Ε, έπαιξε ο Βεζένκοφ 15 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα και έπαιξε ο Πίτερ 24, για να καταλάβετε. Δηλαδή, έπαιξε 18, λίγο παραπάνω από 18 ο Μακίσικ και ο Κάναν έπαιξε 21, θα μπορούσε να παίξει περισσότερο ο Κάναν να βάλει κι άλλο να παίξει, να πάρει περίπου πολλά λεπτά. Εν πάση περιπτώσει. Ε, 19 λοιπόν είχε ο 15 ο Φαλ, ε, 11 ο Λαρετζάκη και ε, 15 ο Πίτερ, συγγνώμη, 13 ο Μακίσικ. Βλέπετε όλοι σκόραραν. Όλοι, όλη η ομάδα του ρόστερ σκόραρε σήμερα. Από τον πρώτο έω τον τελευταίο. Και ο, ο αυτό που έπαιξε λιγότερο ήταν ο Μιχάλης Λούτζης που έπαιξε 6 και 14, το έχω σημειώσει. Δηλαδή από την ώρα που μπήκε δεν ξαναβγήκε από το παιχνίδι. Τον άφησε μέσα. Για τέτοια άνεση μιλάμε σήμερα. Είχε ο Ολυμπιακό. Και βέβαια σούταρε με 18 στα 32 τρίποντα. 56,3%. 56,3%. Μιλάμε τώρα για ένα βουβαρδισμό, για μια βροχή τρυπώντων που δεν μπόρεσε να τη σταματήσει η, η Βερκούση. Είχε την όρεξη, είχε ε, την. Ε, Πώ να, να το πω, ε, Την. Μπήκε με την ψυχολογία ότι μπορεί να χτυπήσει το παιχνίδι, αλλά από το πρώτο δευτερόλεπτο φάνηκε ότι δεν γίνεται να κάνει κάτι τέτοιο. Ήταν σε τέτοιο επίπεδο σήμερα ο Ολυμπιακό. Πάμε μέσα. Α, να, πριν πάμε μέσα. Να δείξω τα 33, τα βλέπετε εδώ. Τι 33 assist του Ολυμπιακού. Την άλλη μεριά να πω ότι η Μπολόνια σούταρε με 5 στα 16 τρίποντα. 31,3. Και είχε 18 assist Και έκανε 20 λάθη. Υποχρέωσε σήμερα την Βίρτους uh, σε 20 λάθη ο Ολυμπιακός. Τώρα πάμε μέσα. Δεν έχω να πω πάρα πολλά διότι δεν αντέχει κριτική το παιχνίδι. Τι να πω. Τι να πω παιδιά. Ε, πολύ μεγάλη τρομερή νίκη ε, ένας, μια απόδοση που ας πω την αλήθεια δεν την περίμενα περίμενα τον Ολυμπιακό να είναι να βγάλει λίγο κούραση να επεξεργαστεί λίγο το παιχνίδι περισσότερο όσον αφορά τη διατήρηση κάποιων παιχτών να δει να ελέγξει αλλά δεν μπήκε μέσα σε αφιονισμένη κατάσταση και το, και το σημαντικό είναι ότι σε αυτό το παιχνίδι δεν έκανε καν κοιλιά στην τρίτη περίοδο. Και στην τρίτη περίοδο ήταν πάλι καλύτερος από την αντιπαλό του. Αυτό. Πάρα πολύ σημαντική νίκη, πάρα πολύ ε, νίκη ηθικού και η νίκη στο τέρμπι ε, είναι νίκη ηθικού με τον Παναθηναϊκό αλλά κυρίως αυτή η νίκη στη Euroleague ήθελε μια καλή εμφάνιση στη Euroleague, μια πολύ πιστική εμφάνιση στη Euroleague. Έλεγα ότι η νίκη τη Φενέρμπαχτσε επειδή το είδα το παιχνίδι επί τη άλ... Άλμπα ήταν εντυπωσιακή. Αυτό, ακόμα και αν ήταν εντό είναι πιο εντυπωσιακό που έκανε ο Ολυμπιακό. Επί της uh, Βέρτου. Είναι πιο εντυπωσιακό. Αυτά. Ε, προχωράμε. Νικήσαν και οι δύο ελληνικέ ομάδε αυτή την εβδομάδα. Και πάμε σιγά σιγά στην επόμενη. Βέβαια, το. Το επόμενο βίντεο που θα αφορά την Ευρωλίγκα θα είναι η σύνοψη της αγωνιστικής μαζί με κάποια στατιστικά. Χαιρετώ.